και καταφέραμε βεβαίως να γίνει δεκτό το αυτονόητο, ότι δηλαδή η πλεύση ελευθερίας, το πρώτο σε δύναμη εξωκοινοβουλευτικό δημοκρατικό κόμμα στην παρούσα φάση και το κόμμα το οποίο πιστεύω, ελπίζω και θα παλέψω μαζί με τους υποψηφίους και τις υποψηφίες μας και όλο τον κόσμο της πλεύσης ελευθερίας, αλλά και κόσμο που έχετε κοντά μας όλο το τελευταίο διάστημα, να είναι στη Βουλή και θα είναι στη Βουλή στην επόμενη περίοδο με το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου που έρχεται. Το πρώτο λοιπόν σε δύναμη εξωκοινοβουλευτικό δημοκρατικό κόμμα να είναι φυσικά και στην εκλογική διαδικασία. Κάποιοι δεν μας θέλανε, μου έκανε την ερώτηση νομίζω ο Γιώργος ο Παπαδάκης προχθές που ήμουν στην εκπομπή του, ότι έχετε το μοναδικό χαρακτηριστικό να είστε απέναντι σε όλους και να είναι όλοι απέναντί σας. Και πράγματι έτσι είναι. Η πλεύση ελευθερίας είναι ένα κόμμα το οποίο αντιστρατεύεται το παλιό πολιτικό σύστημα, θέλει να το εξαλείψει, θέλουμε να πάψει να υπάρχει όλη αυτή η σαπίλα, όλη αυτή η διαφθορά, όλη αυτή η διαπλοκή, η οποία σκοτώνει, όχι απλώς υπονομεύει τις ζωές μας, αλλά τις αφαιρεί, πράγμα το οποίο βίωσε η χώρα μας με το πιο έντονο, με τον πιο βίαιο τρόπο, πριν από λιγότερο από 3 μήνες, πριν από 2,5 μήνες, με την τραγωδία των Τεμπών. Μια τραγωδία που αποτελεί έγκλημα, μια τραγωδία η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα της επιλείψιμης, διεφθαρμένης, επί χρόνια σαθρής πολιτικής που έχουν ασκήσει σε όλο αυτό το διάστημα τα κόμματα εξουσίας. Και όταν αναφέρομαι σε κόμματα εξουσίας, εντός εισαγωγικών αλλά και εκτός, αναφέρομαι σε αυτούς που τώρα διαγωνίζονται να ξαναγίνουν κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία δηλαδή και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, που έχει κυβερνήσει τη χώρα περισσότερα χρόνια από οποιοδήποτε άλλο κόμμα και τώρα προσπαθεί να αναβαπτιστεί σαν μια δήθεν καθαρή δύναμη. Αναφέρομαι όμως και σε όλους εκείνους που υποστήλωσαν σε όλο αυτό το διάστημα τις κυβερνητικές πολιτικές που κατέστρεψαν τη χώρα μας, σε όλους εκείνους οι οποίοι προσέφεραν δεκανίκη, χείρα βοηθείας, υποστήλωμα σε πολιτικές οι οποίες αντιστρατεύονται την κοινωνική ευημερία και αντιστρατεύονται την ανάπτυξη του τόπου μας, την δημιουργικότητα, την κατάκτηση της κοινωνικής ευημερίας που δεν μπορεί παρά να είναι ο στόχος των πολιτικών που ασκούνται. Θα ξεκινήσω απευθυνόμενη σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Μακεδονίας για να εξηγήσω γιατί για πρώτη φορά όταν η πλεύση ελευθερίας συμμετείχε στις εκλογές το 19 επέλεξα να είμαι υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκης και γιατί και σε αυτές τις εκλογές θα είμαι υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκης. Η επιλογή αυτή δεν είναι ούτε τυχαία ούτε επιφανειακή, συνδέεται με το γεγονός ότι η πλεύση ελευθερίας είναι εκείνο το κόμμα που απευθύνεται στους πολίτες της Μακεδονίας με ειλικρίνεια και με πραγματική αγωνία. Είμαστε το μόνο κόμμα που αντιτίθεται στεναρά στη Συμφωνία των Πρεσπών. Είμαστε το μόνο κόμμα που και σήμερα προτείνουμε την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών με δημοψήφισμα το οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί και που η εντολή η οποία θα προκύψει και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα είναι για την ακύρωση της Συμφωνίας θα πρέπει να υλοποιηθεί με ειδικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και με συγκρότηση κοινοβουλευτικής επιτροπής για την υλοποίηση των βημάτων ακύρωσης και εξάλειψης όλων των πραγματικά πολύ κακών αποτελεσμάτων αυτής της εξαιρετικά παράνομης και
ευθέως αντιτιθέμενες στο διεθνές δίκαιο, στο εσωτερικό μας δίκαιο, στο διεθνές κεκτημένο, αλλά και στο σύνταγμα της χώρας μας συμφωνίας. Βάζουμε την έμφαση, είναι και ο κύριος Λαζάρου παρόν εδώ από την Εγνατία Τηλεόραση, με προκάλεσε την προηγούμενη φορά, θα είστε υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκη, του είπα, θα τα ανακοινώσουμε. Πράγματι λοιπόν το είδατε στην ανακοίνωση των ψηφοδελτίων μας και πράγματι αυτό που λέμε το εννοούμε. Εγώ άλλωστε γνωρίζετε ότι επισκέπτομαι τη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο την Α Θεσσαλονίκης, ολόκληρη την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, αλλά και πάρα πολλές πόλεις της Μακεδονίας, όπως τη Βέρεια, την Νάουσα, την Δράμα, τις Σέρες, πάρα πολύ συχνά και θα συνεχίσω να το κάνω και θα φροντίσω να είμαστε παρόντες και πιο ενεργά και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας που δεν έχουμε ακόμη πολύ ενεργούς πυρήνες. Θα δείτε ότι στο επόμενο διάστημα θα προσκαλέσουμε τον κόσμο και εν ώψη των πολύ πιθανών δευτέρων εκλογών να συγκροτήσει γύρω από τους υποψηφίους μας. Σε κάποιες περιφέρειες μπορεί να έχουμε έναν υποψήφιο, αλλά είναι ένας και καλός, μία και καλή. Να συγκροτήσουν λοιπόν γύρω από τους υποψηφίους μας πυρήνες, ζωντανά κύτταρα για την εξάπλωση της πλεύσης ελευθερίας και για να μπορέσει να υποστηριχθεί αυτό το οποίο εκφράζεται με πάρα πολύ θέρμη όλο αυτό το καιρό, δηλαδή η πραγματική εμπιστοσύνη του κόσμου, η προσδοκία του ότι η πλεύση ελευθερίας θα αποτελέσει την πραγματική φωνή των πολιτών στην Βουλή. Γι' αυτό άλλωστε